Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Με τους προεκλογικούς ρυθμούς ήδη να εντείνονται, με την προεκλογική προετοιμασία να κορυφώνεται τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, και με το βλέμμα πολιτικά στραμμένο στο αυριανό debate, στην αυριανή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων μετά την ευκαιριαστική αλλαγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Παπανδρέου. Αν αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα στην επικαιρότητα σήμερα, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται και βάσει αυτού η επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε μαζί να δούμε τους τίτλους της ημέρας. Τον Ομό Εύρη επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Λάους, Γιώργος Καρατζαφέρης. Η ελληνοτουρκική φιλία θα επιτευχθεί όταν η Τουρκία αρχίσει να τηρεί όλες τις συνθήκες, επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους. Το έργο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε αντικείμενο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα. Μαθήματα θεάτρου και θεατρικής παιδείας παρέβασε σήμερα στους μουσουλμανόπαιδες της Κομωτινής η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ, Σοφία Μενεσελίδου, συνεπικουρούμενη από ανθρώπους του θεάτρου. 50 Κομωτινές συμπολίτες μας εξέφρασαν την επιθυμία να γίνουν λαμπαδιδρόμοι. Το πρωτοτέταρδο, ένα έθιμο το οποίο έρχεται από το Σαμάκοβο, αναβίωσαν σήμερα οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σιδηροχωρίου. Το νομό Εύρη επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Λάους, Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο κύριος Καρατζαφέρης είχε διαδοχικές συναντήσεις με τις αρχές, μεταξύ άλλων με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλης Άνθιμο, τον στρατηγό της 12ης Ημεραρχικού και τον αστυνομικό διευθυντή της Αλεξανδρουπόλης. Στη συνέντευξη τύπου όμως που παραχώρησε προς τους δημοσιογράφους, εστίασε το ενδιαφέρον του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι μεταξύ άλλων ότι η ελληνοτουρκική φιλία θα επιτευχθεί όταν η Τουρκία αρχίσει να τηρεί όλες τις συνθήκες. Ως προσκυνητής επισκέφτηκε τους ακρίτες του Εύρου, όπως τόνισε από την Αλεξανδρούπολη σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του Λάους, Γιώργος Καρατζαφέρης. Η πρώτη συνάντηση του Καρατζαφέρη ήταν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, κύριο Άνθιμο. Ενώ αργότερα επισκέφτηκε τη 12η Μεραρχία Πεζικού και συνομίλησε με τον στρατηγό. Και αργότερα συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή Αλεξανδρούπολης, κύριο Δερμενούδη. Σε εθνικά ζητήματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Λάους κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα, ο οποίος τόνισε πως η ελληνοτουρκική φιλία θα επιτευχθεί όταν η Τουρκία αρχίσει να τηρεί όλες τις συνθήκες, όπου και τόνισε πως πρέπει να ενισχυθεί το ελληνικό φρόνημα. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσει η Ελλάδα ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και όχι αμερικάνικο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Καρατζαφέρης. Ποτέ δεν έζησαν τη φτώχεια ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Καραμαλής, δήλωσε ο κύριος Καρατζαφέρης, που δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπου επισήμανε πως πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε όρια και το Λάος θα τα καταφέρει με κλείσιμο της ψαλίδας και ανακατονομή. Να βρούμε τρόπους, μεθόδους, να ενισχύσουμε το φρόνημα όλων των Ελλήνων που ζουν σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε αρχές και αξίες προαιώνιες. Ακούω πολλά το τελευταίο καιρό για αυτή την περιβόητη ελληνοτουρκική φιλία και για την οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Η φιλία προϋποθέτει εκτίμηση της μίας πλευράς προς την άλλη. Δεν μπορεί να είσαι φίλος με κάποιον τον οποίο δεν εκτιμάς. Σίγουρος βέβαια σε ποιο βαθμό μας εκτιμούν. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αν μας εκτιμούσαν, δεν θα καταπατούσαν τις συμφωνίες και τις συνθήκες. Δεν ζητώ τίποτα περισσότερο από την Τουρκία και βεβαίως δεν ζητώ τίποτα περισσότερο από τους συναδέλφους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι ομονόησαν σε ένα γεγονός να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα debate, αλλά εκτός Καρατζαφέρη. Προφανώς γιατί ήξερα να τους βάλω τα δύσκολα, σαν αυτά τα δύσκολα που θα βάλω και εδώ στη Θράκη που είμαι. Δεν ζητώ λοιπόν ούτε από την Τουρκία, ούτε από τους υβαλλόμενους άλλης πλευράς, τίποτα περισσότερο παρά να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο. Να ζητήσουμε από τη γείτονα χώρα εφαρμογή των συμφωνιών, των συνθηκών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τίποτα περισσότερο. Εάν σε αυτό ανταποκριθεί η Τουρκία, είμαι έτοιμος για χέρι φιλίας. Δεν μπορώ όμως να είμαι έτοιμος για ένα χέρι φιλίας όταν καταπατούνται όλες οι συνθήκες, όλες οι συμφωνίες και όλοι οι διεθνείς νόμοι. Από πού ακούστηκε να είναι αιτία πολέμου κάζους μπέλη εφαρμοσμένος διεθνούς δικαίου. Επομένως, ο Τούρκος δεν στρέφεται εναντίον μόνο της Ελλάδος όταν λέει κάζους μπέλη. Στρέφεται και εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν προσυπογράψει αυτό το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο των 12 μιλίων. Δεύτερον, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν εφαρμόζει τις συνθήκες της Λοζάνης.
Εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω όλα αυτά τα κελέσματα της παραδόσεως κάποιων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στις απαιτήσεις των Τούρκων, αφού προηγουμένως όμως καθίσω λίγο με επιμέλεια και σταματήσω στις συνθήκες της Λοζάνης. Είναι αδιανόητο λοιπόν να χάσουμε τον 21ο αιώνα ό,τι κερδίσαμε το 1821. Θα μου πείτε ότι αυτό ακούγεται λίγο απομακρυσμένο. Πρόγοντας σε κάτι όρεξη. Ξέρετε ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ μία εκδήλωση για τους τρεις αξιωματικούς που πέσαν στα Ημία. Ντρεπόμαστε. Μήπως αυτό είναι μία ενοχή. Πέσαν κάποια παιδιά, το οποίο ήταν ο αδερφός σας προφανώς. Ή ο ξάδερφός σας. Γιατί δεν κάναμε τίποτα. Γιατί ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί ακριβώς έχουμε την ενοχή που συνέβη στα Ημία. Ξέρετε ότι οι ανακριτές, οι πραγματογνώμονες που αναλάβανε να διερευνήσουν τι συνέβη στα Ημία, πήραν όλη η προγωγή και όλοι πήγαν σε πρεσβείες και στρατιωτική ακόλουθη ως επιβράβευση του πορίσματος το οποίο βγάλανε. Και να περάσουμε από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα. Το έργο της κυβέρνησης του Πασόκ αποτέλεσε αντικείμενο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ στην Καβάλα. Στην εισήγησή του, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Καβάλας, Δημήτρης Παπουτσής, επεσήμανε ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ απαντά θετικά στο χρέος που έχει να απευθυνθεί στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το μεσημέρι η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Καβάλας προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να απευθυνθεί δημόσια στην κοινωνία αλλά και τους πολίτες, τονίζοντας πως οι πολίτες της χώρας μας γνωρίζουν ότι έχει πετύχει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια με την κυβέρνηση του Πασόκ, γνωστοποιώντας την αλλαγή της όψης της πραγματικότητας της χώρας μας. Ο πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής του Πασόκ Καβάλας, Δημήτρης Παπουτσής, τόνισε πως πραγματικά είναι το χρέος που έχουμε να απευθυνθούμε στους πολίτες και την κοινωνία και πως είναι αισιόδοξοι πως θα κριθούν θετικά για το συνολικό έργο του Πασόκ, περιμένοντας και τα άλλα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Ο κ. Παπουτσής ανέφερε πως οι πολίτες είναι αισιόδοξοι και περήφανοι για τη χώρα, τονίζοντας τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση του Πασόκ. Καταλαβαίνουμε τις θέσεις μας και περιμένουμε να κριθούμε. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι και πάλι θα κριθούμε θετικά τόσο για το συνολικό μας έργο ως ΠΑΣΟΚ, ως κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, αλλά και ως ΠΑΣΟΚ, ως τεταγμένη έκφραση στον νομό Καβάλας και περιμένουμε βέβαια και τα άλλα πολιτικά κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τους περιμέναμε πάντοτε. Κύρια τον κατεξοχή ιδεολογικό και πολιτικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Τους περιμέναμε να απευθύνονται δημόσια στην κοινωνία, να καταθέτουν θέσεις, εάν έχουν, και οι πολίτες να κρίνουν. Θα τους περιμένουμε και μέχρι την πρώτη-τελευταία μέρα των εκλογών. Σε αναφορά με κάποιες γενικές παρατηρήσεις που θεωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε, είναι ότι οι πολίτες ξέρουν τι πέτυχε η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, όπου εμείς είχαμε την ευθύνη αυτής της πορείας. Πετύχαμε να αλλάξουμε την όψη και την πραγματικότητα της χώρας. Οι Έλληνες, οι πολίτες, αισθάνθηκαν δυνατοί, σίγουροι, με αυτοπεποίθηση, αισιόδοξοι, περήφανοι για τη χώρα τους. Θυμίζω μια σειρά από μεγάλες προσπάθειες και αντίστοιχα θετικά βήματα και αποτελέσματα επιτυχή της κυβέρνησής μας, όπως με τον μόχθο και τη δημιουργική συμμετοχή όλων των πολιτών. Η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκει στην Οικονομική και Πολιτική Ένωση, έχει ένα ισχυρό διεθνές νόμισμα όπως είναι το ευρώ. Μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, όπως πίεση μεταξύ της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επαναπροσδιορισμός των ελληνοτουρκικών σχέσεων με πρωτοβουλίες που κάθε φορά λάμβανε θετικά η χώρα μας. Θα αφήσουμε κατά μέρος την Καβάλα και το Πασόκ της Καβάλας. Θα πάμε τώρα να ανοίξουμε την πολιτική ενότητα του δελτίου μας μέσα από την συζήτηση με τον υποψήφιο βουλευτή του Δίκη στην Ροδόπη, τον κύριο Αλέκο Ευστρατείου, αντιδήμαρχο βέβαια Κομωτινής, ο οποίος εξέπληξε. Ήταν μια τοπική μεταγραφή που πραγματικά εξέπληξε. Κύριε Ευστρατείου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω, σχολιάζοντας και ανοίγοντας αυτή την κουβέντα μας, ότι η δική σας μεταγραφή εξέπληξε. Το γνωρίζαμε δημοσιογραφικά πολύ καιρό πριν
γίνουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Δίκη και οι παρουσίες των υποψηφίων. Γιατί αυτή η απόφαση? Αυτή η απόφαση την πήρα εδώ και 2 χρόνια, όχι να προσχωρήσω στο Δίκη, να αποστασιοποιηθώ από το ΠΑΣΟΚ. Διότι πλέον δεν με εξέφραζε η πολιτική του Σιμίτη, είναι το πρώτο θέμα. Και γιατί δεν με εξέφραζε? Γιατί ο εξωχρονισμός περίμενα να βοηθήσει στην τελική του φάση τα χαμηλά στρώματα, τους ανθρώπους του Μόχτου, τον εργάτη, τον αγρότη, τον μικροεπαγγελματία, και η ανάπτυξη του εξυγχρονισμού που ήρθε βοήθησε το μεγάλο κεφάλαιο. Ο πλούτος κατευθύνθηκε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά μου τα λέτε, κύριε Ευστρατή, έχοντας μπροστά σας ως παραστάσεις, παραδείγματα ή γεγονότα μέσα από την τοπική μας κοινωνία. Γιατί αν μπορώ δημοσιογραφικά να εισπράξω κάπως και να ερμηνεύσω την συμπεριφορά, την κίνηση σας, είναι μια αντίδραση προς τη δική μας τοπική κοινωνία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θέλετε να μου πείτε έτσι κάποιες εικόνες, παραδείγματα που έχετε στο μυαλό σας? Παραδείγματα ότι δεν βοηθήθηκε καθόλου ο αγρότης τα τελευταία χρόνια. Δεν βοηθήθηκε καθόλου ο μικροεπαγγελματίας. Δεν βοήθηκε καθόλου ο εργάτης, ο μικροσυνταξιούχος. Παντού παράπονα η ανεργία. Πολύ ψηλά τα ποσοστά. Καθημερινά περνάνε από εκεί από μένα και με ζητάνε δουλειά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα νομίζω έχει παραγίνει το θέμα της ανεργίας. Όλα αυτά σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη βάση, ότι κάτι δεν πάει καλά προς τα κάτω. Δεν μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα μηνύματα που πήρα, είπα ότι δεν πάει κάτι καλά. Ούτε μπορώ να κατηγορήσω ότι σε όλους τους τομείς ο Σιμίτης ήταν ο άσχημος πολιτικός κλπ. Ο Σιμίτης έχει προσωπικότητα και έχει προσωπικότητα. Αλλά ίσως ήταν λάθος οι επιλογές του. Ή εσκεμμένα ήθελε να βοηθήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Που νόμιζα ότι μέσα από το μεγάλο κεφάλαιο θα έρθει η ανάπτυξη και από την ανάπτυξη μετά θα βοηθηθούν και χαμηλότερες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό, αν αναλογιστεί κανείς ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε πολλά χρόνια, μετέχετε πολλά χρόνια στις πολιτικές διαδικασίες και του ΠΑΣΟΚ, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, θυμίστε μου για πόσα χρόνια. Από το 1982 συνεχώς. Ανελιπώς, από το 1982 λοιπόν, άρα μιλούμε για 22 περίπου πλέον χρόνια. Και βέβαια και μέσα από αυτή τη διαδικασία ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚΟΥ τουλάχιστον και μέσα από, ή οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚΟΥ και μέσα από το Δήμο της Κομωτινής έχουν συνεισφέρει κατά της την αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης. Δεν συμβαδίζουν αυτοί οι δύο τομείς? Και βεβαίως συμβαδίζουν, αλλά τι ιδέες περνάνε μέσα στο Δήμο, ποιος διοικεί το Δήμο? Το Δήμο τον διοικεί το παλαιότερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που διατηρεί τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ, εξυγχρονίζει τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ, αλλά με τον σωστό τρόπο, και παράγει. Δεν έπεται ότι παίρνουμε καθοδήγηση από την κεντρική κυβέρνηση και, ή από το κόμμα και τις περνάμε τις γραμμές μέσα στο Δήμο. Θεωρείτε δηλαδή ότι πολλές φορές τα πρόσωπα τουλάχιστον στις τοπικές κοινωνίες έχουν να κάνουν με την, κυρίως με, την, με τα έργα τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν ή αναμορφώνουν την φυσιογνωμία ενός συγκεκριμένου Δήμου ή μιας πόλης. Έτσι δεν είναι αυτό που λέτε? Εγώ είμαι της άποψης ότι όχι μόνο ιδεολογίες αλλά και τα πρόσωπα είναι εκείνα που κάνουν περισσότερο, συνεισφέρουν σε μια κοινωνία. Τώρα, άμα δεν ήταν παλαιότερο ο Παπανδρέλης σαν πρόσωπο, αν δεν ήταν σήμερα που είναι ο Τάσος ο Βαβαζεκλής σαν πρόσωπο, οποιοδήποτε θα μπορούσε να έχει αυτή την προσφορά που είχε ο αείμνηστος και έχει σήμερα ο νέος δήμαρχος, αλλήμωνο, αν μόνο οι ιδεολογίες περνάνε κάπου. Πάντως, κύριε Στρατείο, να κάνουμε μια αναγωγή όσων λέτε και σε κεντρικό επίπεδο και δούμε τον νέο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλά τις δικές του περγαμηνές, τη δική του ιστορία και δεν είναι ξεκομμένη από την βαθιά φιλοσοφημένη ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ με τον Γιώργο Παπανδρέου δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Είναι ένας άνθρωπος συνετός, ένας άνθρωπος ηθικός, ένας άνθρωπος εργατικός και με ιδέες. Και πώς
κατήντησες να πάρει στο κόμμα του τέτοιες ιδεολογίες. Πήρε αριστερά, πήρε δεξιά. Πλέον μερικοί, λέει, το Πασόκ βγαίνουν και λένε στα παράθυρα, είναι ένα μεγάλο χωρίρι και μπορεί μέσα να αλέθει όλες τις ιδεολογίες, όλες τις τάσεις κλπ. Εντάξει, το δέχομαι αυτό, αλλά ιδεολογίες που γίνονται και τάσεις που, μέσα από το Πασόκ. Αυτός πήρε τη Δανάκη και τον Ανδρουλάκη, εντάξει, είναι αριστερή, με λίγο σόδα, ξέρω, κανένα δυο σόδες χωνεύονται. Οι άλλοι, οι δύο, ο Ανδριανόπουλος και ο Μάνος, όπως θα βγουν στο χωνευτήρι, έτσι θα βγουν. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα στο Πασόκ. Και το λένε ήδη και οι ειλικρινείς οι άνθρωποι, λένε ότι εμείς διατηρούμε την ταυτότητά μας, τις ιδέες μας, τα πάντα. Γιατί το λένε αυτό που δεν χωνεύονται. Και τους έβαλε, στο επικρατείας. Ήταν αυτό σωστό να το βάλει στον επικρατείας. Δηλαδή ένας ψηφοφόρος στο Πασόκ ψηφίζει το Πασόκ και έμεσα ψηφίζει και το Μάνο και τον Ανδρουλάκη και τη Δαμανάκη κλπ. Θεωρείτε ότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες την παρούσα περίοδο για διεύρυνση του Πασόκ? Εγώ θα έλεγα ότι αν ήταν όριμες οι συνθήκες για τέτοιες συνεργασίες, ας έκαναν την απλή αναλογική και τα κόμματα τότε να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αν νομίζουν ότι μπορούν να συνεργαστούν, είναι πιο ωραίο πράγμα. Να υπάρχει η απλή αναλογική, να υπάρχει πολυφωνία, να υπάρχουν συνεργασίες και να μπορούν, άμα είναι όριμες οι καταστάσεις, να φέρουν την απλή αναλογική. Και ότι, όχι να κάνουν τέτοιους μεθόδους, να μεθοδεύουν τέτοια πράγματα. Εγώ νομίζω ότι πάει το πράγμα αλλού. Δηλαδή, ότι θέλουν να κάνουν δύο κόμματα σχεδόν με ίδιες ιδεολογίες και να αλλάσσονται στην πολιτική σκηνή με ίδια πολιτική. Να έχουν το χρώμα των ΗΠΑ της Αμερικής. Δύο κόμματα. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ένα μυαλό μια σκέψη τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και ο Κώστας Καραμανλής, ότι έχουν την παρόμοια σκέψη στη λειτουργία, στον τρόπο διοίκηση, στην διαμόρφωση ενός έτσι μοντέλου που θα μπορέσει να φτάσει τη χώρα σε καλύτερους δρόμους. Έχουν την ίδια συλλογιστική στους επιμέρους, στους οποίους και αύριο καλούνται μαζί με τους υπολείπους αρχηγούς κομμάτων να καταθέσουν απόψεις. Αυτή τη στιγμή εγώ ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι και τα δύο κόμματα δεν έχουν πλέον ιδεολογία. Παλιά ξέραμε το Συντηρητικό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μετά το είπα Φιλελεύθερο, και ήξερα και το Σοσιαλιστικό, το Δημοκρατικό Κόμμα του Πασόκ. Ο πρόεδρος τώρα, δίκη, τώρα πάντως δεν βλέπω εκεί να έχει καμία ιδεολογία. Δύο το ίδιο πρόγραμμα έχουν. Ο ένας βγαίνει σήμερα, λέει κάτι, την άλλη μέρα έρχεται ο άλλος, λέει το ίδιο, βάζει και ένα παραπάνω. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προεκλογικός αγώνας, ούτε κόμματα με αρχές και με ιδέες. Είμαστε όμως στην εποχή του συνένα, κύριε Ευστρατίου. Ο κύριος Τσοβόλας, στην συνέντευξη που παραχώρησε χτες, διακαναλικά μάλιστα, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ως παραδοσιακό συντηρητικό κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου και το Πασόκ ως κόμμα προνομίουχων. Γιατί προνομίουχων? Οι προνομίουχοι ποιοι είναι? Οι προνομίουχοι ποιοι? Κάποτε το Πασόκ ήταν η ψυχή του μη προνομίουχων. Τώρα έγινε προνομίουχων. Άμα έγινε καλά, λέει ο κύριος Τσοβόλας, ότι προνομίουχοι πάλι είναι το κεφάλαιο. Και άλλα ταυτίζεται με την πολιτική του κυρίου Καραμαλή. Στο μεν Πασόκ το έβαλε μια άλλη ορολογία, στη Νέα Δημοκρατία την ορολογία. Αλλά και οι δύο ορολογίες είναι το ίδιο πράγμα. Εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Δεν είναι όμως λίγο περίεργο όλο αυτό? Γιατί εσείς είσαι ένας άνθρωπος αυτοδίκαιος, ένας άνθρωπος που συμμετέχετε στην πολιτική, μπορείτε πολύ καλά να αντιληφθείτε και πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί και πώς λειτουργεί το σύστημα και τι σημαίνει τελικά να διασφαλίζει την λαϊκή εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη του λαού, με συγχωρείτε, για 20 ίσως και πλέον χρόνια. Το ζείτε σε προσωπικό επίπεδο, το ζείτε σε τοπικό επίπεδο, ήδη το Πασόκ, ο Δήμος μάλλον της Κομωτινής παραδοσιακά και το Πασόκ ενισχύεται για τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Δεν είναι ένα ζήτημα η εμπιστοσύνη του λαού ως προς τα πρόσωπα ή ως προς τα κόμματα? Γιατί αυτό να είναι αρνητικό και να ταυτίζεται με το προνόμιο του κεφάλαιου? Κοιτάξτε, το Πασόκ, σας είπα, ξεκίνησε ένα κόμμα σοσιαλιστικό. Ένα κόμμα που κοίταζε πρώτα τους χαμηλόμισθους, τους μισθοσυντήρητους, τους εργάτες, τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες. Τώρα δεν βλέπω στα τελευταία χρόνια αυτοί οι άνθρωποι να φιλήθησαν από αυτό το κόμμα. Και γι' αυτό σας είπα ότι διαφώνησα και αποστασιοποιήθηκα.
Ουσιαστικά δηλαδή. Πού τα είδαν, δηλαδή ο Σιμίτης τι έκανε την τετραετία αυτή. Έδωσε πουθενά στους μικρούς κάτι, έδωσε στον αγρότη, έδωσε στον μικροεπαγγελματία που τον έχει ότι φορεία έξω από τα μαγαζιά τους. Τους φτάνει τα λεωφορεία που τραβούν για να σταυρώσουν κανένα πελάτη με τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και με τα πολυκαταστήματα. Τελευταία τώρα ήρθε προεκλογικά να δίνει τον έναν 30 ευρώ και τον άλλον 50 ευρώ και να χρυσώνει το χάπι. Αυτή είναι η πολιτική κοινωνική. Το Πασόκ το ήξερα ότι είναι το καλύτερο κοινωνικό κόμμα που θα φύρμωσε και εφήρμοσε την καλύτερη κοινωνική πολιτική. Οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Ευστρατιώπου, αυτές τουλάχιστον ακολουθούνται και από τη χώρα μας οι εφαρμόζονται. Δεν είναι ένα ζήτημα. Την ευρωπαϊκή πολιτική σε πολλούς τομείς ούτως ή άλλως δεν εφαρμόζει και ή δεν ακολουθεί και η χώρα μας. Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έζησα εγώ εκεί, στη Γερμανία, υπάρχει. Ποια περίοδο? Περίοδο 70-77. Δεκαετία του 70. Και έχουν πραγματικά κοινωνική πολιτική. Μπορεί να είναι ένα καπιταλιστικό σύστημα κλπ. Αλλά έχουν αρχές και εφαρμόζουν κοινωνική πολιτική. Και για την ανεργία και για την υγεία και για τα πάντα. Έχει εδώ υγεία. Ο άνεργος μέχρι πότε τον επιδοτούν? Ένα μικρό διάστημα. Μετά τον αφήνουν στο έλεος του Θεού. Και ώσπου να βρει δουλειά παίρνει κάποιο επίδομα. Για την υγεία. Άμα είναι ανάγκη να σε δει καθηγητή, σου κάνουν και τα έξοδα της μεταφοράς. Όταν μπορείς δηλαδή να κινηθείς με μεταφορικό μέσο και συμπληρώνουν και τα έξοδα της μεταφοράς. Το ίδιο συμβαίνει εδώ. Μιλάμε για κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού. Νομίζω όμως ότι τελευταία είδαμε και στην τοπική μας κοινωνία βλέπουμε να γίνονται κάποια βήματα, σημειώνονται κάποια βήματα. Να μην λειτουργούμε μόνο έτσι νου μας κάποια στοιχεία αρνητικά, αλλά και τα θετικά. Δεν υπάρχει μια κοινωνική πολιτική πλέον η οποία βλέπουμε να αναδεικνύεται. Κοιτάξτε, στην απλή καθημερινότητα, αν θέλετε, των ατόμων με κινητικά προβλήματα, στις υπηρεσίες και στον τρόπο που λειτουργούν, στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Έτσι, ένα ευρύτερο φάσμα της κοινωνικής πολιτικής. Όλα αυτά δεν είναι στα θετικά, δεν ανήκουν στα θετικά πρόσημα. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία, οπωσδήποτε. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, στα αυτά που είναι ευαισθητοποιημένος πολύ ο δήμαρχός μας, πόσα χρήματα δίνει για τέτοιες δραστηριότητες. Υπάρχει όμως και μια γενικότερη. Το πάνω από το 50% το προσφέρει ο Δήμος. Πολλές φορές και το 70% και πολλές φορές το 100%. Άρα δεν είναι μόνο το τι λέει η κεντρική κυβέρνηση, είναι και τι άνθρωπος διοικεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Ευστρατίου, θεωρείτε ότι κάποιες διαδικασίες όπως, αν θέλετε, η πολιτική προβολή, επί παραδείγμα, την οποία ιδιαίτερα στον χειρισμό, ιδιαίτερα κατακρίνει ο πρόεδρος του κόμματος, στο οποίο πλέον ανήκεται ο κύριος Τσοβόλας. Ήδη είδαμε και την έκβαση των πραγμάτων μέσω του Τηλεοπτικού Συμβουλίου που επέβαλε και πρόστιμα για αποκλεισμό του πρόεδρου σε κάποιες δεδομένες ημέρες, περίπου δύο εβδομάδες πριν. Θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική προβολή, η τηλεοπτική προβολή, λειτουργεί θετικά για τους πολιτικούς αρχηγούς? Και το λέω αυτό αναλογιζόμενοι και το αυριανό debate, στο οποίο τελικά θα συμμετέχουν και όλοι. Καταρχήν, πώς κρίνετε το γεγονός ότι θα συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Το κρίνω καταρχάς πάρα πολύ θετικό. Και τα δύο μεγάλα κόμματα κατάλαβαν ότι, και ιδιαίτερο Γιώργος Παπανδρέου, ότι είναι πιο δημοκρατικό να συμμετέχουν και οι πέντε. Νομίζω είναι. Ναι, αυτό το οποίο χαρακτηριστικά έτσι άφησε να διαρρέεται από διαφορετικές πλευρές είναι ότι δεν θα ήθελε και να δεχτεί αυτό που ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει, αλλά και δεν επιθυμούσε να χρεωθεί την ευθύνη ότι τελικά ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για μια τέτοια κατάσταση, για τον αποκλεισμό δηλαδή. Εγώ σας είπα ότι σωστά ενήργησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Όταν μιλάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει όλοι να έχουν την ίδια προβολή, και ειδικά στα κρατικά, mm-hmm. όταν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αλλά εγώ νομίζω είναι υποχρέωση και των ιδιωτικών καναλιών να έχουν την ίδια, αυτό θα πει δημοκρατία, την ίδια προβολή όλα τα κόμματα. Δεν μπορείς όλη την ημέρα να βλέπεις εκεί στα κανάλια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω δεν είναι δίκαιο. Γιατί δεν ξέρει, σήμερα μπορεί να είναι αυτοί οι δύο μονομάχοι. Αύριο να βγει και τρίτος, αύριο να βγει και τέταρτος και να κερδίσει ο τέταρτος στις εκλογές. Δηλαδή, γιατί να είναι τα δύο μόνο κόμματα. Μπορεί να υπήρχε τώρα μια άλλη δυνατή παράταξη, η οποία σε αυτή τη Βουλή να μην έχει δύναμη και να έχει δύναμη στην επόμενη Βουλή. Γιατί από τώρα δηλαδή να τον βάζεις ότι ανάλογα με τη δύναμή σου στη Βουλή θα έχεις και το χρόνο στα κανάλια. Θεωρείτε τελικά ότι η τηλεοπτική προβολή, όπως διαμορφώνονται πλέον τα πράγματα, ο τηλεοπτικά εκφραζόμενος λόγος, λειτουργεί θετικά στο προφίλ κάθε υποψηφίου είτε ή πολιτικού αρχηγού? Κοιτάξτε, αν πάρουμε την καθημερινότητα, φυσικά και λειτουργεί θετικά. Σήμερα βλέπουμε προϊόντα που διαφημίζονται συνεχώς από την τηλεόραση, πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ και ότι φορτώνονται αυτά τα προϊόντα. Πώς θα το κάνουμε? Είμαστε στην εποχή που η τηλεόραση επηρεάζει και πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα τώρα για τα μικρά κόμματα. Και οπωσδήποτε και ένα άλλο μειονέκτημα, πολλές φορές με τα γκάλοπ, με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες για μένα και ειδικά για το Δίκη είναι και κατευθυνόμενες μερικές φορές. Αυτό... Δεν μπορεί τώρα να βλέπω εδώ το λαός να του δίνει 1,8 και το Δίκη 1,2. Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι συνεχίζεται αυτή η πολεμική... Εγώ νομίζω πολεμική... υπάρχουν μεθοδεύσεις. Μάλιστα, υπάρχουν μεθοδεύσεις. Αυτό το οποίο καταγγέλει και ο πρόεδρος του κόμματός σας. Κύριε Ευστρατίου, μιλώντας έτσι πιο χαλαρά πριν, αυτό το οποίο μου είπατε σχολιάζοντας την προσχώρηση προς το Δίκη είναι ότι πρόκειται ότι οι μεγάλοι πολιτικοί έρωτες φαίνουν πολλές φορές καταλήγουν και σε ένα διαζύγιο πολιτικό. Να σκεφτούμε ότι, να θεωρήσω ότι και μετά την ολοκλήρωση αυτής της περίοδου υπάρχει έτσι πρόθεση, διάθεση να επανέλθετε στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, ούτε είχα πρόθεση να φύγω από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αν πραγματικά έβλεπα τον Γιώργο Παπανδρέου να κάνει μια κυβέρνηση προκαιρού, να του δώσει το ελεύθερο ο κύριος Σημίδης με νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες, με σύγχρονες ιδέες, αλλά να βλέπει όπως παλιά να είναι το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε πρόθεση εγώ να φύγω από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ με το ΠΑΣΟΚ ήμουν και παθιασμένος και ερωτευμένος. Mm-hmm. Και αν δω ότι στο μέλλον, ότι το ΠΑΣΟΚ πάλι θα αποκτήσει το πρόσωπο που είχε κλπ., όχι μόνο εγώ, και όλος ο κόσμος του δει και θα είναι προς τα εκεί, και ο ίδιος νομίζω ο Τσοβόρος, ο οποίος είναι ένας αγωνιστής του παλιού ΠΑΣΟΚ, ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος νομίζω θα προσχωρήσει με τα χαρά στο ΠΑΣΟΚ. Αν δει το ΠΑΣΟΚ όμως να έχει εκείνο το πρόσωπο το κοινωνικό, εκείνο το πρόσωπο που είχε προτού μερικά χρόνια. Mm-hmm. Στρατίου, αυτή την περίοδο, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, και εσείς όπως και όλοι οι υποψήφοι, δεν ξέρω αν μόνο σας ή και με τους υπολείπους συναγωνιστές σας, οργώνεται πραγματικά την Ροδόπη μέσα από τους οικισμούς, μέσα από καφενεία, προσπαθώντας να τους ενημερώσετε. Αυτή δεν είναι η πολιτική διαδρομή την οποία έχετε τις τελευταίες εβδομάδες? Βεβαίως, γυρνάμε στην Ήπειθρο, όλοι μαζί υποψήφοι. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς ο Σταυρός, μας ενδιαφέρει να ενισχυθεί το Δίκη και να μπει στη Βουλή. Να υπάρχει ακόμη μία φωνή στη Βουλή, μία φωνή δημοκρατική, μία φωνή που θα ακούγεται για τον εργαζόμενο, για τον μικροεπαγγελματία, για τον αγρότη, γενικά για τον μη προνομιούχο Έλληνα. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνιζόμαστε εμείς για να βγούμε βουλευτές και ούτε πέρασε ποτέ στο μυαλό μου ότι πήγα στο Δίκη να πολιτευτώ για να βγω βουλευτής. Ποτέ δεν είχα εγώ τέτοιες φιλοδοξίες. Αν σε ένα καφενείο, να κλείσουμε έτσι, αν σε ένα καφενείο λοιπόν συναντούσατε κάποιον άνδρα γύρω στα 45-50, σας έλεγε λοιπόν ότι έχει ένα γιο ο οποίος είναι άνεργος, προσπάθησε γι' αυτόν να κάνει κάποια πράγματα, έχει τελειώσει μία σχολή ενδεχομένως οικονομική ή τουριστικών επαγγελμάτων, υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα σε μία γνωστή, σε μία εταιρεία που, εν πάση περιπτώσει, μία μελέτη η οποία διοργανώνει όλα αυτά. Τελικά απορρίφθηκε η μελέτη του και δόθηκε σε κάποιον επίσης ο οποίος ανήκει στην τοπική μας κοινωνία, στον πολιτικό μας χώρο και, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Και ανέλαβε εκείνος αυτή τη μελέτη για να χτίσει μια μονάδα, ενδεχομένως κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια,
Πού στρέφετε προς τον τουρισμό, τι θα λέγατε, ποια θα ήταν δικιά σας αξιολόγηση, ότι ενισχύθηκε εδώ το κόμμα των προνομιούχων ή το μεγάλο κεφάλαιο? Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα τα έχουμε και στο Δίκη και υπήρχαν και στο Πασόκ. Mm-hmm. Αλλήμον αν δεν βοηθήσεις τον αγροτουρισμό, mm-hmm. να μην δίνεις κάποια κίνητρα να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Mm-hmm. Και ειδικά ο οικογενειακός... Οικογενειακές επιχειρήσεις. Οικογενειακές επιχειρήσεις, ακριβώς. Σε μια τέτοια... Και αν έχει ανάγκη, παραδείγμα, ότι η πόλη μας, ο χώρος μας και σηκώνει και άλλα ξενοδοχεία μεγάλα, γιατί να μην γίνει. Αλλά όπως έχουν ξενοδοχεία, περισσότεροι διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν τα πολύ, έχουν πληρότητα 50-60%. Πάντα να γίνεται με μια λογική ότι αυτό που γίνεται να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή να μην κάνουμε μια επιχείρηση και να σβήνουμε κάποια άλλη επιχείρηση και να επιδοτείται αυτή η επιχείρηση. Αυτό είναι αντιοικονομικό και αντικοινωνικό είναι. Αλλά οι οικογενειακές επιχειρήσεις του ΠΑΣΟΚ τις προωθούσε και του Δίκη του επικροτεί αυτό. Δεν είμαστε και αρνητοί ότι δεν έγινε τίποτα ή δεν γίνεται τίποτα. Στη βάση όμως ψάχνω τι θα λέγατε τελικά αν υπήρχε μια τέτοια έκβαση των πραγμάτων, στο υποθετικό μου δηλαδή ερώτημα, τι θα λέγατε, ότι τι τελικά ήταν αυτό που ενισχύθηκε και υπερίσχυσε, το κεφάλαιο ή το κόμμα των προνομιούχων? Η ερώτηση τώρα είναι ότι με βάζει αυτό. Το κόμμα των προνομιούχων και το κόμμα του κεφάλαιου. Αφού σας είπα, αυτά τα πράγματα είναι ταυτισμένα. Ταυτισμένα, μάλιστα. Έτσι εσείς τα θεωρείτε. Κύριε Φστρατίο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτζάνε. Νομίζω ότι είχαμε μια γόνιμη κουβέντα και φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία μέχρι και το βράδυ των εκλογών εμείς να τα λέμε. Και να ευχηθώ καλή συνέχεια είχατε... στο έργο σας και πραγματικά θα είμαστε δίπλα σας. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Και να πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς διαμορφώνεται η προεκλογική δραστηριότητα των υποψηφίων επί της βάσης βέβαια της ενημερώσεις που έχουμε και από τους ίδιους υποψήφιους. Ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μπαμπασίδης θα επισκεφθεί σήμερα τους Αγίους Θεοδόρους, τα Δουκάτα, τα Μύρανα, τη Βένα και τη Σαλμόνη. Ενώ στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική του ομιλία στο νέο σιδηροχώρι. Η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τον Ομό Ροδόπης Χρύσα Μανολιά θα επισκεφθεί σήμερα το βράδυ όλους τους οικισμούς του Δήμου Μαρόνιας. Ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης θα επισκεφθεί τους Υφαντές, την Παραδημή και το Κρανοβούνιο. Και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό αγροτικό θέμα. Ξεκίνησε η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων που αφορούν στα σιτήρα για εκτάσεις που έχουν υποστεί ζημιές από τον παγετό. Η καταβολή των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει σύμφωνα με τον ομάρχη Ροδόπης Αργιανακίδη περί τα τέλη Μάρτη. Ξεκίνησε η αναγγελία υποβολή δηλώσεων που αφορούν τα σιτηρά τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από τους παγετούς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Ο κύριος Γιαννακίδης επεσήμανε ότι από τα τέλη Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί και η καταβολή αποζημιώσεων για τα σιτηρά που είχαν υποστεί από την ξηρασία το 2002. Είχα μια επικοινωνία με τον προϊστάμενο του Ελγά της Αλεξανδρούπης, με τον κύριο Τσέτουρα, όπου μου γνωστοποιήθηκε και το ανακοινώνω σε όλους τους αγρότες του νομού Ροδόπης, ότι ξεκίνησε η αναγγελία για την υποβολή των δηλώσεων για τα σιτηρά, σίτος, σκληρός, μαλακός, για όλα τα δημητριακά, κριθάρι, που έχουν υποστεί ζημιές από παγετούς. Έχουμε βάλει στόχο γύρω στα τέλη του Μάρτη να προχωρήσουν η διαδικασία της εξατομίκευσης της ζημιάς, να έρθουν δηλαδή οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, για να προχωρήσω στην καταγραφή και στην εξατομίκευση. Η Ροδόπη πράγματι έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος. Σε πολλές περιοχές, όπως είναι στο Δήμο της Φιλήρας, στον Αριανών, στον Δήμο της Μαρόνιας και σε πολλές άλλες περιοχές. Επίσης, γύρω στα τέλη του Μάρτη με αρχές Απριλίου θα γίνει καταβολή των αποζημιών για τα σιτηρά που έχουν υποστεί ζημιές από παραταμένη ξερασία του έτους 2002. Θα πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι έχουν ενεργοποιηθεί δύο μέτρα που αφορούν τα όξινα και τα λατούχα εδάφη, καθώς επίσης και πριν από λίγο υπογράφηκε η εφαρμοστική πράξη από τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Δρύ, που αφορά τις αναδιορθώσεις των καλλιεργειών. Άρα λοιπόν γύρω στην Άνοιξη θα προχωρήσουμε σε αυτό που χρόνια ζητούν οι αγρότες,
στις αναδιορθώσεις των καλλιεργιών και αναφερόμαστε στα αρωματικά, στα ενεργειακά φυτά, κάποιες πιλωτικές παρεμβάσεις για να δούμε το θέμα των εναλλακτικών λύσεων υποσκελίζοντας τις μονοκαλλιέργειες. Μισή ώρα περίπου παρέμεινε ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε πιο πριν τρακάρει, παρκαρισμένο στην οδό της Μάνογλου, στο ύψος των φυλακών. Μετά, επαναλαμβάνω, από ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη. Η απουσία της τροχαίας ήταν εμφανής. Στην Καβάλα, εντωμεταξύ, Άγιο είχε ένας νεαρός, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε πυλώνα της ΔΕΗ. Ένα απότομο φρενάρισμα ήταν αρκετό για να χτυπήσουν δύο αυτοκίνητα στην οδό Σισμάνογλου στο ύψος των δικαστικών φυλακών στην Κομωτινή. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, ωστόσο ο οδηγός του Volkswagen τραυματίστηκε ελαφρά. Η απουσία της τροχιάς αισθητή, καθώς το αυτοκίνητο παρέμεινε στο δρόμο και παρεμπόδιζε την κυκλοφορία για περίπου μισή ώρα. Άγιο είχε ο νεαρός από την Καβάλα που προσέκουσε σήμερα το πρωί σε πυλώνα της ΔΕΗ. Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στον πυλώνα, αλλά ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο ελαφρά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Καβάλας. Μαθήματα θεάτρου παρέβουσε σήμερα στους Μουσουμαρκούς Κομωτινής, η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ, Σοφία Μενεσελίδου, συνεπικουρούμενη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Δημήτρη Παπασταμάτη και τον σκηνοθέτη της φετινής παράστασης του ΔΥΠΕΘΕ. Την πρωτοβουλία για τη συνάντηση είχαν οι καθηγητές που συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια του προγράμματος για τη μειωνοτική εκπαίδευση της Άννας Φραγκουδάκη. Συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομωτινής, μια ομάδα παιδιών από τη μειονότητα, οποία μαζί με κάποιες καθηγήτριες, οι οποίες εργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος της κ. Φραγκουδάκη για την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων και ασχολούνται με το θέατρο. Ο Δήμος Κομωτινής στηρίζει την ιδέα του θέατρου, το οποίο λειτουργεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού, επεσήμανε η πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομωτινής, Σοφία Μενεσελίδου, να δεν παρέψει να τονίσει πως είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά. Ο Δήμος Κομωτινής σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στηρίζει το θέατρο γενικά, αλλά το στηρίζει και συνειδητά, στείνοντας και λειτουργώντας με πολύ κόπο και δικές του πολλές προσωπικές προσπάθειες το θέατρο, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, όπως λέγεται, το οποίο λειτουργεί και με τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Δημήτρης Παπασταμάτης μεταξύ άλλων τόνισε πως τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα είναι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα έγιναν, θα σας τα πω συντομή αλλά είναι σημαντικό, έγιναν για τους εξής συγκεκριμένους λόγους. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ό,τι θέατρο ερχόταν, για παράδειγμα εδώ στην Κομωτινή, ερχόταν ό,τι γινόταν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, συνήθως από τις δύο μεγάλες κρατικές σκηνές, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Βορείου Ελλάδος, όπου ήταν και οι ποιοτικά, αν μου επιτραπεί να τις χαρακτηρίσω, καλύτερες παραστάσεις, και από εκεί και πέρα η επαρχία ήταν βορρά, στον κάθε τεχάσπαρτο που ερχόταν εδώ πέρα και έδινε το προϊόν αυτό που έδινε, και ο στόχος του ήταν να οικονομάει, να το πω στη γλώσσα που μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα ΔΥΠΕΘΕ έγιναν πρώτα για να μπορέσει ο πολιτισμός να παράγεται στην επαρχία. Αυτός ήταν ένας από τους πρώτους στόχους, παράλληλα όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν για να μπορέσει, για να γίνει μια αποσυφόρηση των καλλιτεχνών, δηλαδή ηθοποιών, σκηνοθετών. Ο σκηνοθέτης της παράστασης προέτρεψε τα παιδιά να πηγαίνουν στο θέατρο, επισημένοντας πως το θέατρο είναι μια μαγεία, μια διαχρονική μεγάλη τέχνη, ο καθένας της ζωής, τονίζοντας πως ο θεός του θεάτρου είναι ο Διόνυσος. Το περίφημο αρχαίο ελληνικό θέατρο, όπου αποτέλεσε καλούπι για όλο το θεατρικό γίνεσθε όλων των χωρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το πράγμα. Η μαγεία είναι το όνειρο, είναι η φαντασία, είναι ο καθρέφτης της ζωής. Αυτό που ζούμε έξω, το βλέπουμε εδώ στη σκηνή, που το ζωντανεύουμε εμείς, οι ηθοποιοί δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, ζωντανεύουμε και βλέπουμε. Εσείς κάθεστε κάτω σαν θεατές και στη σκηνή είναι ο καθρέφτης της ίδιας της ζωής.
50 κομμωτινέοι συμπολίτες μας εξέφρασαν την επιθυμία να γίνουν λαμπαδιδρόμοι. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τις αιτήσεις τους και μέσω του διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο καθένας λαμπαδιδρόμος θα διανύσει μια απόσταση συγκεκριμένη. 50 κομμωτινοί συμπολίτες εξέδωσαν την επιθυμία τους να γίνουν λαμπαδιδρόμοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΦΑ, Κυριακό Ταξιλδάρη. Καθώς ο Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλης Κομμωτινής χορηγούσε το έντυπο της αίτησης σε όσους επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στη λαμπαδιαδρομία. Και αυτοί συμπλήρωναν τα στοιχεία και έστειλαν μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι το φάκελο στον Οργανισμό Αθήνα 2004. Η δέντρο υποβολή των αιτήσεων δινόταν και μέσω του διαδικτύου. Επομένως, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των ενδιαφερομένων. Μέσω του ΔΟΝΑ, τι άτομα ακολούθησε τη δικασία του διαδικτύου. Ο καθένας διανύσε μια απόσταση 200 μέτρων σύμφωνα με τη διαδρομή που είχε καθορίσει για τους λαμπαδιδρόμους. Το θέμα της λαμπαδιδρομίας, ο ΔΟΝΑ συγκεκριμένη εντολή του δημάρχου μας του Τάσου του Βαβατσικλή ενημέρωσε τον κόσμο, συγκέντρωσε τις αιτήσεις ή τις προώθησε ή ενημέρωσε τον κόσμο ώστε να προωθήσει τις αιτήσεις κεντρικά. Εμείς υπολογίσαμε πάνω από 50 αιτήσεις εδώ, αλλά επειδή αρκετός κόσμος έκανε αιτήσεις απευθείας μέσω του διαδικτύου, θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι για την φλόγα στην Κομωτινή 19 Ιουλίου. Δεν υπάρχει ώρα συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, γιατί η Κομωτινή είναι ένας από τους σταθμούς, δηλαδή στην πλατεία θα υπάρχει ένα κομμάτι καλλιτεχνικό, μια εκδήλωση η οποία θα προβληθεί σε όλο τον κόσμο από τα κανάλια όλου του κόσμου. Για την ευθύνη αυτής της τελετής δουλεύουμε με το πολιτιστικό κομμάτι του Δήμου, με την κυρία Μενισελίδου, ώστε να γίνει μια πολύ καλή παρουσία, να δείξουμε τα σημαντικά πολιτιστικά και όχι μόνο στοιχεία της Κομωτινής και του νομού μας γενικότερα, μια και αυτά θα τα δει όλος ο κόσμος. Η πληροφόρηση αυτή τη στιγμή είναι ότι θα μεταφέρει κάθε λαμπαδιδρόμος 300 μέτρα την φλόγα από το Ρουδίτη μέχρι το 5ο χιλιόμετρο. Στο Σαμάκοβο από την Καθαρά Δευτέρα και για τρεις ημέρες οι χριστιανοί δεν έτρωγαν ούτε λάδι και την τρίτη ημέρα, σαν σήμερα δηλαδή, πραγματοποιούνταν θεία λειτουργία. Το έθιμο αυτό, το οποίο ονόμαζαν Πρωτοτέταρδο, αναβίωσαν σήμερα οι απόγονοι του Σαμακόβου που διαμένουν στο νέο σιδηροχώρι της Ροδόπης. Το Πρωτοτέταρδο αναβίωσαν σήμερα στο νέο σιδηροχώρι Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών, το οποίο έχει τις ρίζες του από την Ανατολική Θράκη, και αναβίωση γίνεται για την υγεία του σπιτιού αλλά και το καλό των αρβωνιασμένων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών, Δήμητρα Ραβατζή, η οποία επεσήμανε πως άρχισε από την Καθαρά Δευτέρα, την πρώτη μέρα της νηστείας, και διαρκούσε τρεις μέρες, στις οποίες δεν τρώγαν ούτε το ψωμί ούτε νερό, και η Τετάρτη είχαμε τη θεία λειτουργία. Το θέμα αυτό, σύμφωνα με την κυρία Ραβατζή, το έφεραν οι γιαγιάδες από την πατρίδα του Σαμάκοβο και το παρέδωσαν στις μανάδες του. Το φέραν οι γιαγιάδες μας από την πατρίδα, το Σαμάκοβο, το παραδώσαν στις μανάδες μας και εξακολουθούμε να το αναβιώνουμε εμείς κάθε χρόνο. Αυτό άρχιζε από την Καθαρά Δευτέρα, από την πρώτη ημέρα της νηστείας, της Σαρακοστής. Και νηστεύανε τρεις ημέρες, ούτε λάδι, ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα. Δηλαδή τέτοια νηστεία. Και την Τετάρτη λειτουργούσε ο παπάς στην εκκλησία, πηγαίνανε και νονούσαν. Όσες μανάδες είχαν αραβωνιασμένα κορίτσια, κάνανε το τραπέζι με νηστίσιμα φαγητά στα πεθερικά της νύφης. Τους καλούσαν εκεί και μαγειρεύανε νηστίσιμα, ούτε λάδι, νηστίσιμα. Πολύ νόστιμα, πολύ ωραία. Και νηστίσιμα γλυκά. Και μετά τα πεθερικά της νύφης του γαμπρού. Για να ευχαριστήσουν τα πεθερικά της νύφης, τραγουδούσαν το τραγούδι «Εμείς εδώ που ήρθαμε, δεν ήρθαμε να φάμε, μόνο σας αγαπούσαμε και ήρθαμε να σας δούμε». Ασύμια αργυρό το τραπέζι σας, ασύμια ψιά σας, μόσχος και τριαντάφυλλο ήταν τα φαγητά σας. Φάτε και πιείτε, βρε παιδιά, χαρείτε να χαρούμε. Για τ' αύριο δεν ξέρουμε.
για δεν ζούμε. Από τις 1 στις 15 Μαρτίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι φοιτητές του ΙΕΚ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφύτων των ΙΕΚ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθυντής του ΙΕΚ, Χρήστος Χριστοδούλου. Ο κύριος Χριστοδούλου τόνισε πως οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 1 μέχρι τις 15 Μαρτίου, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως με την επιτυχία τους στις εξετάσεις θα αποκτήσουν το δίπλωμά τους, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης γίνονται 2 φορές το χρόνο, σε 2 περιόδους, Μάιο-Ιούνιο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Για αυτή την περίοδο των εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου αρχίζουμε να παραλαμβάνουμε τις αιτήσεις από 1 μέχρι 15 Μαρτίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν αποφοιτήσει από το ΙΕΚ. Όσοι δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης και πετύχουν, παίρνουν δίπλωμα. Το δίπλωμα αυτό είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι αυτό που απαιτείται για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους? Ποια πράγματα δηλαδή πρέπει να ξέρουν? Οι αιτήσεις όπως προανέφερα που γίνονται από τις 1 μέχρι τις 15 Μαρτίου, μαζί με τις αιτήσεις χρειάζεται μια επικυρωμένη φωτοτυπία της βεβαίωσης που έχουν πάρει από το ΙΕΚ, μία πρόσφατη φωτογραφία, ένα γραμμάτιο ίσπραξης ανάλογα με το τι μέρος της πιστοποίησης θέλουν να δώσουν, γιατί η πιστοποίηση χωρίζεται σε 2 μέρη, στο θεωρητικό και στο πρακτικό, και μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δικαιολογικά που πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους. Βρίσκουν ιδίως ορισμένες θετικότητες, παραδείγματος χάρη μηχανογραφημένου λογιστηρίου πληροφορικής, ζητιούνται πάρα πολύ από την αγορά εργασίας. Και μπορώ να πω ότι σχεδόν το 80% των σπουδαστών μας από αυτές τις θετικότητες έχουν βρει δουλειά. Η ώρα είναι 10:05, κυρίες και κύριοι, και πριν σας καληνυχτήσουμε και για απόψε, πάμε μαζί να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Το νομό Εύρη επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης. Η ελληνοτουρκική φιλία θα επιτευχθεί και αρχίσει να τηρεί όλες τις συνθήκες, επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους. Το έργο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε αντικείμενο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα. Μαθήματα θεάτρου και θεατρικής παιδείας παρέμβασε σήμερα στους μουσουλμανόπαιδες της Κομωτινής η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ, Σελίδου, συνεπικουρούμενη από ανθρώπους του θεάτρου. 50 Κομωτινές συμπολίτες μας εξέφρασαν την επιθυμία να γίνουν λαμπαδιδρόμοι. Το πρωτοτέταρτο, ένα έθιμο το οποίο έρχεται από το Σαμάκοβο, αναβίωσαν σήμερα οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σιδηροχωρίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Μείνετε μαζί μας και απόψε, γιατί ακριβώς μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, ο δικός σας άνθρωπος, ο Νίκος Πουρτσίδης, στο στούντιο με όλη την τρέχουσα επικαιρότητα, όπως εκείνος ξέρει μοναδικά καταγράφει. Καλή σας νύχτα.